Έπεσαν υπογραφές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την αποκατάσταση και επανάχρηση δύο εμβληματικών κτηρίων στο Ηράκλειο. Το ένα είναι το Μέγαρο Κοθρή και το άλλο είναι η φάμπρικα Ανογιαννάκη. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του 2023, τουλάχιστον σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, θα πρέπει να είναι έτοιμες οι μελέτες, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η αξιοποίηση των κτηρίων. Για τις μελέτες δύο σημαντικών έργων που ουσιαστικά αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης. Είμαστε χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία. Το Μέγαρο Κοθρή αναγνωρίζεται ως το σημαντικότερο νεοκλασικό της πόλης. Η δε φάμπρικα Ανογιαννάκη θα αποτελέσει το μοχλό για το σύνθημα για την ανάδειξη της Αγίας Τριάδας, η οποία υφίσταται μία συνεχή φθορά στα κτίρια της. Πρόκειται και το Μέγαρο Κοθρή, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε κυβωτό πολιτισμού, καθώς θα λειτουργήσει ως δημοτική πινακοθήκη και πολυχώρος πολιτισμού μέσω της διοργάνωσης θεματικών και ατομικών εκθέσεων, της συντήρησης έργων τέχνης και όχι μόνο. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την προστασία και ανάρρηξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Ηρακλείου. Ενώ η ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση της φάμπρικας Ανογιαννάκη ως κέντρο μεσογειακής μουσικής, το οποίο περιλαμβάνει και έκθεση μουσικών οργάνων σε συνεργασία με το καλλιτέχνη Ross Daily, θα δώσει όθηση στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Τριάδας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, διότι δίνει και επαγγελματική διέξοδο σε πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν είτε το ταλέντο είτε το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα. Και νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε, κύριε Περιφερειάρχη και κύριε Δημαρχέ, ενδεχομένως μελλοντικά και μία σχολή ΕΚ στο Ηράκλειο, που να μπορούν να σπουδάζουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να ειδικευθούν πια. Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε από το Υπουργείο Πολιτισμού την παραχώρηση του Μεγάρου Κοθρή για 30 χρόνια και εξαγόρασε τη φάμπρικα Ανογιαννάκη τον Οκτώβριο του 2019. Η συμβάση των δύο μεγάλων έργων αγγίζει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.